Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Δοβρεάς. Δέκατη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Evolution, της Master. Οι Buzzer Eaters φιλοξενούν τους Harlems, δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε λίγο διαφορετικές πορείες μέχρι στιγμής. Το 2-6 Buzzer Eaters, οι οποίοι παρέχονται και από λίγη απέναντι στους Jokers. Από την άλλη, οι Harlem νομίζω ότι σιγά σιγά ξεκινάνε και επανακάμπτουν. Καλά έρθει πρώτο από τον Ρίζο. Πέρα από τα θετικά προβλήματα τα οποία έρχονται, παραδείγματος χάρη και στην τελευταία αγωνιστική με τους Griffins, έχουν ξεκινήσει και μαζεύονται. Σήμερα είναι 9 από ό,τι βλέπω. Στο 4-4 η ομάδα του Ρουσιώτη, πρώτο καλάθι και για τον Κοψιδά. Αρβανίτης ξεφεύγει αλλά δεν τελειώνει σωστά τη φάση. Rebound ο Κοψιδάς. Μπάλα στο Μανίκα. Δαμίγος. Κοψιδάς. Πρώτη φορά τον βλέπω τον Γιώργο. Και τον είχα δει και μία φορά στο Πελεχάντς, στο Arena, αν θυμάμαι καλά. Μία ακόμα φορά έχω ξαναπετύχει Harlems, από την άλλη τους Buzzer Eaters τους βλέπω για πρώτη φορά. Τα πάμε εδώ με τον κύριο που έχει την μπαλά, με τον Γιάννη Μπουζανιά πριν το παιχνίδι. Μεταξύ άλλων συζητήσαμε και αυτή την μεγάλη αγάπη που υπάρχει μεταξύ της ομάδας του και του Αντώνη του Τρούπη και την Γλυκερία μου, βέβαια, για να είμαστε σωστοί. Ακόμα να κάνω αυτή. Από το Ρίζο. Τέσσερα-δύο στο πρώτο, 1,5 λεπτό. Λαμίγος. Κοψιδάς, η μπάλα στη γωνία, Κάτζιος για τρεις. Έστοχος και αυτός. Κάτζιος ο Στεφ Κάρι. Τον Harlems είχε βάλει ένα τρίποντο. Buzzer Beater πίσω από το κέντρο, δεν ξέρω κι εγώ από το δικό του τρίποντο. Το δικό του τρίποντο στην άλλη μπασκέτα. Είχε μπει και στα top 10. Είχε τρελάνει τότε στο Γουσουφού. Ζανιάς. Αρβανίτης, 3 δεύτερα στο ρολόι. Δύσκολο σουτ, άστοχο. Κατεβάζει το αμυντικό rebound ο Σαρασουάτη. Και φυσικά αυτή η εμφάνιση του ψηλού. Και αυτό νομίζω παλιά καραβάνα των Harlems. Μανίκα, Σαρασουάτη, κλείνεται. Δύο θα είναι πάνω του, θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, βήματα, δικό μου το λάθος. Καντοφύγε πάλι στους γηπεδούχους. Δανιάς. Για τρεις ξεκινάει ζεστός ο Γιάννης. Αυτά γίνονται, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Όποιος έχετε κάνει δηλώσεις πριν τα παιχνίδια, 90% για να μην πω παραπάνω, ξεκινάει πάντα καλά. Άτυπος ο Κοψιδάς. Βάζω στον Δεδεμάδη. Αρβανίτης, ωραίο κόστος από τους Ζανιά. Ποιος θα ψάξει τις επιλογές του, θα βρει τον Δεδεμάδη. Μπάλα ξανά στην κολλία στον Γιάννη, ο οποίος έμεινε μόνος του. Αλλά αυτή τη φορά δεν τιμωρεί την άμυνα του Harlems. Κάτζιος. Μανίκας, Δαμίγος. Από μέση απόσταση, εύστοχος. Κωνσταντίνος. Κατοχή ξανά στο χέρι των Αμερικάνων. Σαρασουάτη. Θα περάσει και θα ευστοχίσει από κοντά. Ανανεωμένη Harlems.
ελπίζω κάποιος άκουσε το podcast που τα έλεγε η κλικερία για να κάνουν, είπε σε όποιον ενδιαφερόμενο ότι αν ψάχνει ομάδα, οι Χάρλεμς είναι το λιμάνι του και κάτι τέτοιο λογικά θα γίνει, δεν ξέρω. Σίγουρα βλέπω τουλάχιστον 3-4 που δεν τις είχα δει τον Οκτώβριο. Ακόμα καλά από τον Γιώργο. Τα 11 συν 4 για το μάτι του Ρισιώτη. Γανιάς, ωραία, χαμηλά. Μουλησιάς παίζει με πλάτη. Γανιάς από τη γωνία, σπάει την μπάλα έξω, δεδεμάτης για 3. Αλλιώς η προσπάθειά του. Ριμάντο Μανίκας. Γανιάς. Μπαλά χαμηλά στον Ορβανίτη. Το 10-4. Τριποντάκι άστοχο. Αυτή τη φορά. Σαρασβάτη, Κοψιδάς. Τώρα ο Γιώργος, τις 4 είναι μέχρι στιγμής. Νομίζω από τα καλύτερα επιθετικά όπλα στην θέση 4, όχι μόνο για τους Χάρλεμς, γενικότερα νομίζω στη Μάστερ. Κάπως έτσι κυλάνε τα πρώτα 6 λεπτά. Βαμίγος, Ψιδάς, Κάτζιος από τη γωνία. Θα στοχίσει 9-14 για τους Αμερικάνους. Βαμίγος. Μπάλα δεν οδηγεί στο μάτι. Αναγκαστική αλλαγή. Σαρασβάτη νομίζω ότι χτύπησε. Μέσα Σιάμος, μέσα Σταυρόπουλος και ο Μπουρλός. Έξω ο Αμίγος, ο Κάτζιος και ο Σαρασβάτη. Στη μισή λεπτά ρίξε ο Ζωγανόν την επίθεση. Αρβανίτης έμεινε μόνο του για 3. Κοντό το σουτ. Θα βοηθεί ξανά στους Χάρλεμς. Βλέπω και coach στους buzzer hitters. Μάχη τον coach σήμερα. Σταθερά στο συν 4 η φιλοξενούμενη Κοψιδάς. Αστοχή. Αμυντικό rebound ο Δεδεμάδης. Καλή άμυνα στον Γιώργο, κάνει το deflection και αμυντική θα παραμείνει για τους γηπεδουχούς. Εφτάρτα σήμερα για τους buzzer hitters. Καλός αριθμός και αυτός. Θα προσπάσω 9. Λέβει ο Σιάμος. Κοψιδάς. Θα ξεφύγει από τα δεξιά, θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Μέσα η πρώτη. Κοψιδάς, πρώην παίκτη Retro Pacers. Πολύ έχει παίξει. Σίγουρα έχει παίξει Retro, κάτι το θυμάμαι. Μέσα και η δεύτερη. Νομίζω Retro και Harlem's. Πάμε να κάνουν και κάποια ομάδα, όπως και να έχει. Ο Δεμάδης, πάρα θα φάσει ποτέ σε εκείνον, θα κλέψει ο Σιάμος. Η
Λος, μπάλα περνάει στο Σιάμο, φάουλ χαμηλά. Δεύτερο για τους Buzzer Eaters. Κάνε ακόμα για τους Αμερικανούς. Σιάμος από τον Βολόν. Άστοχο, το ήξερε και ο ίδιος νομίζω. Μεγάλη καθυντανιά. Ρίζος θα φτάσει μέχρι μέσα και θα τελειώσει σωστά τη φάση. Ρίζος στους 6, στα 9, στους 3 για τους Μπαρτζενικές. Από την άλλη κομπτάζ με 6, κάποιος με 3, Δαμίγος και Σαρασουάτη με 2. Κάνω 8, 9, 13. Αστοχος ο Μπουρλός. Ριβάνει ο Σιάμος. Σαυρόπουλος Κοψιδάς από το σημείο του θα αστοχίσει. Ριβάνει ο Ζανιάς. Ρίζος με δεξί λέει συν 2 του λογαριασμού του, κάνει τους 8. Οδηγεί σχεδόν μόνος του τους Buzzer Eaters. 1-25. Σκιάμος λίγο την αρχή υπάρχει στον Μπουρλό. Μέσα ο Παυλόπουλος. Έξω ο Δεδεμάδης για τους γηπεδούχους. Ζανιάς. Θα βρει λίγο χώρο, θα σκοφτεί για 3, θα σκοφτήσει αυτή τη φορά. Μπαλά ξανά θα του Γιάννη. Ρίζος, δίστασε, έφαγε την μπαλά στη γωνία σου για 3. Διακέντρωση του Παυλόπουλου. Καθαρίζει το αμυντικό ριμπάουντ ο Μανίκας και περνάει γρήγορα την μπάλα στον Σιάμο, ο οποίος κάνει τα μαγικά του, αλλά στοχεί στο φαινομενικά εύκολο lay-up. Τελευταία 45 δεύτερα. Ρίζος συν 2 για εκείνον. Φαίνει τους 10 και μειώνει, όχι, ισοφαρίζει το μάτς. 13 όλα. Κουρλός, Κοψιδάς, Σταυρόπουλος, κερδίζει χώρο, θα κερδίσει και το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές για τον Μαναγιώτη. Έξω ο Μανίκας, μέσα για πρώτη φορά ο Μουρθίογλου. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Πάλα ξανά σε χέρια Αμερικάνων. 18 δεύτερα στο ρολόι, τα 14 ανήκουν σε εκείνους. Λος θέλει με πλάτη, αφήνει την παλαξανά στον Σιάμο. Πάτησε την βασική γραμμή. Ο Σιάμος. Οπότε τα τελευταία 10 δεύτερα είναι για τους Buzzer Eaters. Αλβανίτης ξεφεύγει ωραία, σηκώνεται, αλλά στο χιστολέα, τέλος. Πρώτη περίοδο 13-14 προφέρμα του Ρουσιώτη. Δεύτερο δεκαλύτερο ζωφριά. Πρώτη επίτη για τους Χάρλεμς. Μουρθίογλου για 3. Άστοχος, λοιπόν, το Δεδεμάτης. Θα δώσει Δανιά. Δανιάς για 3. Άστοχος ο Γιάννης, 1-3 νομίζω, αν δεν κάνει κάποιο λάθος πλέον. Λος γυρνάει, δύσκολο φενταγόη, άστοχο. Την μπάλα ξανά στα χέρια του Γιάννη. Ο
Τζανιάς. Πολύ δύσκολο λέει από το Γιάννη. Προβάδισμα ενός πόντου πλέον για τους Buzz Rippers. Κιάμος. Χαμηλά στο ρόβο για αποκείς τον Μπουρλό. Σουτ για δύο, εύστοχο πρώτη πόντι για τον Βενιαμίν τον Χάρλεμς. Πολύ καλή αναπτωσιά μου, ο οποίος κλέβει το πρωτοβόλιο εκεί του Ρίζου. Άλλα στοχή, στο εύκολο αριστερό λέει από κι όμως, αφού φορά το βάλει, παίρνει τον άλλο πίσω. Ο πολύ πλήρως Γιάννης. Ζανιάς. Πάει την μπάλα έξω. Ρίζος δύσκολη προσπάθεια, πολύ καλή η άμυνα του Σταυρόπουλου πάνω του. Εύστοχος στην αντίπερα όχθη. Ο Μουρτίογλου πρώτη ποτητία εκείνων. Με 15-20 συν 5 πλέον για τους Αμερικάνους. Γανιάς. Φάουλ ψηλά από τον Μπουρλό. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Για τρεις, μπάλα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πουλάει τον Κάφκα. Σιάμος τον αντιπερόφη, ξεφεύγει και τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Time out, η Buzz Rippers 15-22. Επιστρέφουμε το time out. Συν 7 πλέον για τους Harlem, σε επίδεση για τους Buzz Rippers. Ζανιάς, Κάφκα θα δώσει το screen, η μπάλα θα περάσει. 45 στον Παυλόπουλο, ο οποίος ξεφεύγει. Δύσκολη πάσα αυτή για να περάσει. Δεδεμάδης από κοντά. Άστοχος. Ριβάντος κι άμμος. Μπουλός Σαλεού. Σταυρόπουλος από κοντά. Απόλυτη κυρίαρχη Χάρλεμ στα πρώτα 4 λεπτά. Δεν έχει απάντηση από τη Ζανιά. Τρέχει ωραία πάση στον Σταυρόπουλο. Εύστοχος ξανά από κοντά ψηλός. Διψήφια διαφορά πλέον για τους Χάρλεμς 15-26. Στους 4 Σταυρόπουλος και Σιάμος για την ομάδα του Ρουσιώτη. Ζανιάς step back τρίποντο. Κοντό και πάνω το ίδιος. Έχουμε φάουλ από τον Σιάμο. Δύο βολές για τον Ρίζο. Μέσα η πρώτη. Σε δεύτερη. Στις 11 ο Ρίζος. Μπαλά στον Μπουρλό. Μανίκας. Στην μπαλά από την πήρε. Τρίπλα σουτ, άστοχος. Ο νεαρός. Μπαλά στον Παυλόπουλο. Ζανιάς. Περνάει αντίθετα το σκριν του Αρβανίτη, ξεφεύγει ωραία, αλλά δεν την αντιφάση. Ούτε το Αρβανίτη θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο. Κατοχή παραμένει και τους Buzz Rippers. Στο 14.
Παυλόπουλος για 3, θα στοχίσει. Σαρασουάκ, rebound, μπάλα, Χρυσιάμο. Κάπως έτσι κυλιώνει τα πρώτα 5 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Μέχρι στιγμής απόλυτη κυριαρχία των Χάρλεμς. Ταμίγος, Χρυσιάμος, κόβει ο Κάντιος και περνάει την μπάλα στον Σαρασουάτη. Άστοχος από κοντά, ψηλός, rebound. Και 9-14 για τους Χάρλεμς. Μανίκας έφαγος από την γωνία, όλα κυλούνε ρολόγια τους Αμερικάνους. Ρίζος και λέω Μανίκας, Ρίζος δεν θέλει κάποιο πρόβλημα. Αρβανίκης, η μπάλα στην γωνία στον Παυλόπουλο. Έφαγος ο Κίνος, ανάσα για τους μπάζερ ρίπερς. Πρώτη πόντη για τον Παυλόπουλο. Ποιος ανοίγει με τριποντάκι τον λογαριασμό του. Σαρασουάτη. Χρυσιάμος άστοχος από κοντά. Ζανιάς rebound. 4 και 10 σετ επίθεση για τους buzzer beaters. Αρβανίκης έμεινε μόνος. Το ζήγησε αλλά αστόχησε. Χρυσιάμος, Ταμίγος, την μπάλα στη γωνία στον Μανίκα, σουτ για 3, κοντό. Κάφκα στο rebound, την μπάλα στον Παυλόπουλο. Ζανιάς. Διασκευές χάνει για λίγο την κατοχή, Κάφκα, πολύ καλή άμυνα από το Μανίκα. Άστοχο το σουτ από εκείνον. Ταμίγος. Άστοχος και αυτός στο Νέα, που είναι το δεύτερο νομίζω το οποίο χάνουν οι Χάρλεμς σχετικά μόνοι τους στον εφηδιασμό. Βέβαια πολλές φορές αυτά είναι και τα πιο δύσκολα. Ριμπάουντ ο Μανίκας. Χρυσιάμος έμεινε μόνος του. Το σουτ που ήταν λίγο αδύναμο. Ζανιάς, ωραία, πας στον Ρίζο. Άστοχος και εκείνος. Κάτζιος, give and go. Φλεντεράκι, έστοχο από τον Πιτ. Πιτ γράφει εμφάνιση. Αποτελεσματικό το Χάρλεμς. 2 και 4 στο ρολόι, διαφορά έχει ξεφύγει. 19-31 το σκορ. Κάτζιος. Ταμίγος, Μανίκας, επιστρέφει την μπάλα από όπου την πήρε, από τύπους των βολών, άστοχος ο Ταμίγος. Ρίζος. Μανίκας το πέζει ψηλά και θα κάνει το φάουλ. Και όμως έξω ο Ψηδάς μέσα, έξω και Ζανιάς, μέσα ξανά ο Δεδεμάδης. Ρίζος θα σκοθεί για 3, θα στοχίσει. Μανίκας. Κάτιος δίστασε, πέρασε την μπάλα στον Ταμίγο. Ωραία, έχει προφέρει την μπάλα. Μανίκας έμεινε μόνος του και στόχισε ξανά. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι διαφορετικοί σκόρεροι για τους Χάρλεμς, οι οποίοι παίρνουν αέρα 15 πόντων. Κάφκας από κοντά. Φάουλ στο Σαρασουάτη. Έξω η πρώτη. Ταμίγος,
Αρκάντιος για 3, πατούσε την πλάγια γραμμή. Έστω τριμποντάκι από τον Παυλόπουλο. Δεύτερο για εκείνον. Φτάνει τις 6 πόντους, οδηγεί τους buzzer beaters στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μανίκας, Κοψιδάς. Έστω ο Γιώργος για 2. 21-36, το σύν 15 επιστρέφει. Έφτα πλέον σκόρερ σε Αμερικάνους. Τέταρτο φάουλ για τους Χάρλεμς, 36 δεύτερα στο ρολόι, επαναφορά με τον Παυλόπουλο. Τριποντάκι έστω ξανά από τη γωνία. Δεύτερα, Μανίκας, Κοψιδάς, Κάντιος από τη γωνία, δεν θα οδηστάσει, αλλά θα αστοχίσει. Και πάμε το Δεμάντιχ, μεγάλη πάσα στον Ρίζο. Και περνάει και κερδίζει το φάουλ από τον Μανίκα. Έστω και δεύτερο, 26-36. Μπουλός, πάντα βρίσκεται από εκείνον. 5 τέταρτο στο ρολόι. Για να δούμε τι προλαβαίνει να κάνουν buzzer beaters. Δανιάς, 2 από το κέντρο. Άστοχο. 26-36, σκορ πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά, μετά από ένα ηχητικό εφέ. Στο συν 10 η ομάδα του Ρωσιώτη, η οποία βρέθηκε μπροστά ακόμα και με συν 15, αν δεν κάνω λάθος. Τα τριμποντάκια του Παυλόπουλου όμως ήταν αρκετά για να μειώσουν τη διαφορά για τους buzzer beaters, οι οποίοι έχουν διαδοχή. Ζανιάς, φάουλ χαμηλά. Ποιος, το νούμερο 10, ο Σιαμός. Κάφκας στην επαναφορά. 14 δεύτερα για την επίθεση των γηπεδούχων. Παυλόπουλος. 3 τριποντάκια στον ευητικό του ήδη. Πάει για το τέταρτο, δεν θα το βάλει. Ριμπάουντ ο Βουνισέας. Παίζει με πλάτη ο Στέφανος, κλειδική από τον Σαρασουάτη, περνάει την μπάλα στον Κάφκα. Ρίζος, Κάφκας, φάουλ ψηλά από τον Σαρασουάτη. Σαρασουάτη Δαλιάννης. Έξω η πρώτη. Και η δεύτερη, rebound ο Σιάμος. Οργανωμένη επίθεση για τους Αμερικάνους. Σιάμος παίζει με πλάτη. Κλείνει και ο Βουνισιάς πάνω του. Κοψιδάς. Είτε... Κάτιος, ωραίο κυβερνικό με το Σαρασουάτη. Άστοχος από κοντά ο Πάνος. Τα μαλλιά του Ρουσιώτης. Ζανιάς. Ως για 3, rebound ο Σιάμος.
Μπουρλός, μεγάλη πάσα, ξεφεύγει, σηκώνεται ψηλά, αλλά αστοχή. Δανιάς. Πολύ καλή από τη Σαρασάτη, σήκωσε και πάλι τα χέρια του και έκλεψε. Μέχρι μέσα, εύκολη βλέα τον Γιώργο. Πρώτη πόντι, δεύτερο μέρος. Το ψηδάσιο δεν κάνει κάποιο λάθος, φτάνει στους 10. Ναι, στους 10 φτάνει. Κάφκας, ρίζες από την γωνία. Σηκώθηκε, αλλά στόχισε. Κάφκας στο rebound. Την μπάλα έξω, Ζανιά. Φάουλ, ο Μπουρλός. Τρίτο για τους Χάρλεμς, πρόβλημα αυτό, γιατί μένουν και 8 λεπτά παιχνιδιού. Ζανιάς άστοχος, ακόμα ένα rebound ο Κάφκας. Η μπάλα ξανά στο Γιάννη. Ζανιάς ανάποδο layup. Δύσκολο και εύστοχο. Φτάνει τους 7. 7,5 λεπτά και στο ρολόι. Βλέψιμο για τους buzzer readers, οι οποίοι μπορούν να ρίξουν και τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Αυτό θα γίνει με αυτοκαλάθι του Σιάμου. Κάποιος ουρλός από τη από μέση απόσταση άστοχος, κοψιδά στο rebound. Φάουλ χαμηλά πάνω στον Γιώργο. Ατοχρεωθεί ο Στέφανος Δομινησέας. Σαρασάτη προσθήκε μπλοκ εντυπωσιακό του Κάφκα. Με ψυχολογία πλέον πορεύονται οι buzzer readers. Φάουλ ο Σαρασουάτη, τέταρτο για τους Αμερικάνους. Οποιοδήποτε φάουλ και αν γίνει από εκείνους στα υπόλοιπα 6 και 50, θα οδηγήσει τους γηπεδούχους στις βολές. Ρίζος έστω από τα 50. Μετά από πολλή ώρα ξανά στο συν 6 οι buzzer readers. Απανωτές καλές άμυνες από τους γηπεδούχους. Κανιάς προσπίται, περνάει από τα αριστερά. Σπάει την μπάλα έξω. Ρίζος μόνος του για 3. Μπάλα εκτός, κατοχή περνάει στους Χάρλεμς. Μανίκα, Σταυρόπουλος και Ταμίγος ετοιμάζονται να μπουν. Έξω Σαρασουάτη, Σιάμος και Μπουρλός. Φτάχνουμε ακόμα τον πρώτο του πόντου που έχουν βάλει με το κοψιδά. Πέραν αυτού δεν έχουν σκοράρει οι Αμερικάνοι. Δίνει για ακόμα μια φορά τη λύση ο Γιώργος. Πέρτη και 50. Ζανιάς. Τίποτα από το Γιάννη, έστωχο με μεγάλη καμπύλη. Ξανά στους 6 διαφορά. Ανώτερη μέχρι στιγμής στο πρώτο μισό της τρίτης περίοδου η buzzer readers. Κόψιδας αστοχή από μέση απόσταση. Βέβαια να πούμε ότι αν θυμάμαι καλά δεν έχουν περάσει μπροστά στο σκορ μέχρι στιγμής. Έχουν περάσει κάποια στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο. Σημαντικές διαφορές έχουν πάρει μόνο οι Χάρλεμς. Παρ' όλα αυτά μέχρι στιγμής δεν δείχνουν πιστική στην επίθεση. Καλή άμυνα από τον Σταυρόπουλο. Νίκας, Δαμίγκος, ωραία πάσα χαμηλά, κοψιδάς. Μπλοκ από πίσω από τον Ζανιά, καλά ξέρετε χρόνο ο Δαμίγκος.
Γεωργιές, Βουλουσέας και Δεδεμάδης μέσα, Κάφκας και Παπελόπουλος έξω. Ρίζος. Αρβανίτης. Κερδίσει χώρο, αλλά θα αστοχίσει από κοντά. Ριμπάουντ ο Κάτζιος. Κάτζιος για τρεις. Αστοχή, Αρβανίτη κατεβάζει το ριμπάουντ. Την μπάλα στον Δεδεμάδη. Ζανιάς. Βάς πήγε καλά στο deflection εκεί, αλλά δεν κέρδισε κάτι. Αρβανίτης, step back, δίποντο. Μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Βουλουσέας. Ούτε αυτός, περιμένω ο Κοψιδάς. Τρία και 44. Κοψιδάς για δύο, έξτρακος ξανά ο Γιώργος είναι. Αυτός που ξερασπώνει ξανά τους Harlems. 34-44 συν 10. Για τους Αμερικάνους, time out, οι Buzz Ritters. Στρέφουμε το time out. 3,5 λεπτά στο ρολόι, συν 10 επιστρέφει για τους Harlems. Αρβανίτης. Δεδεμάδης. Συγκιατρής, μπάλα τον πουλάει. Μπαίνει και βγαίνει. Μπάλα στο Μανίκα. Κοψιδάς. Σαν όπλος κόβει, ωραία, υποδέχεται, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Λίγα μήνα. Αποτελεσματική μάλλον από τους Harlems. Θα μπορούσε και να το βάλουν από κοντά εκεί. Οι Ritters, άστοχος. Ο Μουρτίογλου, ριμπάουντ ο Κοψιδάς. Λαμίγος. Κοψιδάς. Είναι ένα τυπάμε στο Μουρτίογλου, Μανίκας, 3-4 από μέσα στο ρολόι. Λαμίγος, στη λήξη, άστοχος. Πάνος δεν ανανεώθηκε, κατοχή περνάει στην ομάδα του Γιάννη Τζανιά. Ρίτζος. Δεδεμάδης, Βουλουσέας. Θα πέρασε το παιδί, θα σπάσει το βάλα έτσι στον Γιάννη. Σουτ για τρεις από εκείνον, άστοχο. Αρβανίτης. 14 πλέον για τους Μπαζερίτες. Δεδεμάδης, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ριμπάουντ ο Κοψιδάς. Μανίκας. Σταυρόπουλος. Προσθείτε. Αλεμπάλ του κάνει πάρα πολύ ύπουλα παιχνίδια. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα του 10 λεπτού. Προσθήτω ωραία, ξεφεύγει, σηκώνεται με το αριστερό, αλλά αστοχή, φάουλ, ο Αρβανίτης πάνω στο rebound. Για τον Σταυρόπουλο μέσα αυτή. Μία στους δύο. Πιο χαμηλή επιθετική συγκομιδή και από τις δύο ομάδες σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. 1-10 απομένει. Αρβανίτης. Αρβανίτης κλέβει. Εκνέω την μπάλα. Δεδεμάδης.
Βουλισσέας, πολύ καλή άμυνα από Μανίκα, κλέψιμο, μεγάλη πάσα στον Δαμίγο, άστοχος ξανά, από κοντά εκείνος, δεύτερη φορά που χάρηκε το κεφάλι του ο Νίκος Ρουσιώτης, 45 δεύτερα. Ρίζος, μπάλα χαμηλά στον Στέφανο και από εκεί στον Ζανιά, από πολύ μακριά για τρεις, άστοχος. Δαμίγος στο rebound, μισό λεπτό. Μανίκας, Σταυρόπουλος, πολύ καλή άμυνα από τον Ζανιά. Δεδεμάτης κλέβει, 20 δεύτερα, όλα στη διάθεση των μπαζερίτες, δεν νομίζω το έχουν καταλάβει. Αρβανίδης από τη γωνία. Επιθετικό rebound ο Βουλισσέας, φάουλ χαμηλά από τον Σταυρόπουλο. Από τον Σταυρόπουλο. Πέμπτο για τους Χάρλεμς, στις βολές, Στέφανος. Τέσσερα, 45. Στοχή δεύτερη. Λάθος επαναφορά. 11 δεύτερα, όλα για τους buzzer beaters. Διδεμάδης, Αρβανίτης, Ζανιάς, σάδε τραμμένο στο ρολόι. Γιάννη, κλέψιμο Μανίκας, 3-2-1. Τη λήξη έφταγε το lay-up. Άψογη διαχείριση χρόνου, 35-47. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο δόση ζωφριά. Δαμίγος Σταυρόπουλος, άκυπος ξανά από κοντά. Καλά φιόχι, φάουλε, 2 βολές. Νέα 11 σκορ τρίτης περίοδου. Μέσα η δεύτερη από τον 37-49. Όχι 48, δικό μου το λάθος. Για να μετράει η βολή. Ρίζος από την γωνία, άστοχος ο Ζανιάς. Rebound ο Σκιάμος, φάουλ ο Αρβανίτης. Ισορροπημένο το μάτς μέχρι στιγμής. Ξέφυγαν ξανά χωρίς να σκοράρουν με κάποια εκπληκτική συνέπεια οι Χάρλεμς, γιατί παρόλα αυτά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι βρίσκουν συνέχεια τις λύσεις κάθε φορά που μειώνουν και επιστρέφουν κοντά στο σκορ. Οι μπαζερίτες έχουν κάποιο τρόπο, είτε με τον Κοψιδά είτε με κάποιον άλλον, να μειώνουν ξανά στο σκορ, να αυξάνουν μόνο τη διαφορά. Το σύν 13 αυτή τη στιγμή. Κάφκας, λάθος, πάσα, κλέψιμο ο Δαμίγος. Σταυρόπουλος, give and go. Παναγιώτης κλείνεται, σηκώνεται, αλλά αστοχή. Περιμένουμε το Ρίζος. Από την άλλη να πούμε ότι και οι Buzz the Raiders δεν έχουν παρακολουθήσει σε καμία στιγμή το παιχνίδι. Έχουν επιστρέψει ακόμα και από το μείον 15, παρακαλώ. Έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής, μπορούν να το ξανακάνουν και τώρα. Το έχουν ξανακάνει ήδη. Το έχουν κάνει μάλλον ήδη δύο φορές. Αμίγος θα πατήσει την βασική γραμμή. Ευκαιρία ακόμα μία
για τους γηπεδούχους να μειώσουν. Αρβανίτης. Ρίζος. Σαντιάς θα πάρει ένα screen. Θα ξεφύγει ωραία. Δύσκολο layup. Άστοχο. Αρβανίτης στο rebound και στο καλάθι. Αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Δύο λεπτά έχουν περάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ωραία τρίπλα από το Σιάμο, άστοχο το layup. Βάλε εκτός από τα χέρια του ίδιου. Έλλειψη συγκέντρωσης νομίζω είναι αυτό. Γενικότερα από τους Χάρλεμ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μετράει και παράγοντας κούραση βέβαια, να το πούμε και αυτό. Όσο περνάει η ώρα είναι λογικό το διαλό. Λίγο να θολώνει. Ρίζος για 3. Θα αστοχίσει. Μουρτίο το rebound. Μανίκας, μεγάλη πάσα στον Βαμίγο, ο οποίος έμεινε μόνος του και τελείωσε αυτή τη φορά τη φάση από κοντά. Βαμίγος είναι, δεν κάνει κάποιο λάθος. Φτάνει στις 6. Ζανιάς φάουλ ψηλά. Είναι στις 6. Μπουρλός ετοιμάζεται να μπει στο πακέ. Διαλέγεις ανάσεις έξω Μουρδίογλου, μέσα και ο Κοψιδάς στη θέση του Σιάμου. Άκριχος ο Δανιάς, το rebound και καλάθι, σε δεύτερο χρόνο ο Ρίζος. Τέσσερα τρία βλέπουμε το σκορ. Τα πρώτα τρία λεπτά της τελευταίας περίοδου. Μπουρλός έμεινε μόνος του. Σηκώθηκε αλλά στέκησε ο ίδιος το rebound. Μανίκας για 3. Κοντό το shoot. Σταυρόπουλος το rebound και το καλάθι από κοντά. Φτάνει τους 3 στην τελευταία περίοδο ο ψηλός. Ζανιάς. Ρανίτης για 3. Δεν θα μειώσει ξανά σε μονοψήφια τιμή. Μπουρλός, μεγάλη παστόν κόψιδα. Άστοχος ο Γιώργος, ριμπάουντ ο Δεμάδης. 3 εναντίον ενών και τώρα εναντίον κανένα. Καλά ο Ρίζος. Ξανά στους 10 διαφορά, 42-52. Μανίκας, Σταυρόπουλος γυρνάει αλλά στοχεί με την Ραβερσούλα. Κάτζιος και ο Σερασάτης ετοιμάζεται να κλαμπούν στο παρκέ. Βλέπω και τον Παυλόπουλο να ετοιμάζεται. Δεδεμάδης δέχεται το στόπ ψηλά. Μπάλα στο Μανίκα. Ο Ψηδάς. Εύστοχος ο Γιώργος. Πρώτη πόντι και για εκείνον το τελευταίο δεκάλεπτο. Πέντε λεπτά. Ζανιάς απαντάει για 3. 45-54. Μανίκας. Κοψιδάς, η μπάλα χαμηλά στον Σταυρόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Καλυγιές, μέσα Αρκάντιος, έξω Δαμίγος, έξω Κάφκας και Δεδεμάδης, μέσα Βουνισέας και Παυλόπουλος. Μέσα η πρώτη από τον Παναγιώτη. Δεύτερη. 45-55.
Ζανιάς. Περνάει ωραία από τα αριστερά και ευστοχή και σε αυγολία. Πολύ κρίσιμος. Ο Γιάννης σε αυτή την ίστατη προσπάθεια των μπάζερ την τελευταία περίοδο. Μανίκας, κοψιδάς. Το φάουλ είναι χαμηλά από τον Στέφανο. Έξω Σταυρόπουλος, μέσα ξανά ο Σαρασουάτη. Κοψιδάς. Για δύο Γιώργος, ξανά. Μιλάει εκεί που τον χρειάζεται η ομάδα του. Ξανά. Σε διψήφια τιμή διαφορά. Ζανιάς για τρεις. Θα στοχίσει ο Γιάννης, rebound ο Σαρασουάτη. Πλέον η πλάθεια ξεκινάει και γέρνει υπέρ των Αμερικάνων. Μανίκας ανέβηκε έξυπνα να κλέψει την μπάλα από πίσω. Μανίκας προσπίθεται την πάσα. Σηκώνεται και ευστοχίζει το δεξί, λέει, 47-59. Από το Μανίκα. Νομίζω αυτός ο μπουρλός, ο Σαρασουάτη και ο Μπουρτίογλου είναι καινούργιες προσθήκες ή εγώ τους έχω πετύχει, ένα από τα δύο. Παυλόπουλος δεν βρήκε το χώρο που ήθελε για να περάσει την πάσα, καθώς ή περνάει ξανά στη μάτια του Ρουσιώτη. Κάποιος Μανίκας κάνει λόγος να διαστεί. Ο Στασκόβι υποδέχεται την μπάλα. Στασκόβι έξυπνα, αλλά δεν λιώνει τη φάση, rebound ο Μπουρλός. Μανίκας για τρεις. Ο χρόνος θα τελειώσει. Εκπρόθεσε με το σουτ, ό,τι και να γινότανε. Δύο και 44 στο ρολόι. Άμυνα φωνάζει ο Νίκος Ρουσιώτης. Αρβανίτης για τρεις. Θα στοιχίσει, θα κατεβάσει ο ίδιος το rebound. Αφήνει στο Δανιά. Έξι δεύτερα. Πολύ δύσκολο τρίποντο το Γιάννη. Άστοχο, δύο δεύτερα. Παυλόπουλος από την γωνία, άστοχος. Λοιπόν, ο Μανίκας ξανά πρέπει ποτέ σε ενδιασμό για τους Χάρλεμ. Μπουρλός, κοψιδάς, ευστοχή ξανά στο δεξιλέα. Με 6 πόντους από τον Γιώργο, νομίζω ότι οι Χάρλεμ φτάνουν με κάτι παραπάνω από το ένα πόδι στο 5-4. Σαρασουάτη δεν πέρασε η πάσα από τον Μαυλόπουλο. Μπουρλός με το δεξί, εύστοχος. Μουρτίογλου ξανά. Όπου να είναι στο παρκέ. Δανιάς, Βουλισσέας με φιλετεράκι. Αστοχός ο Στέφανος, rebound ο Σαρασουάτη. Φεύγουν συνέχα στον εφηδιασμό οι Χάρλεμς. Μπουρλός κοψιδάζει με το αριστερό. Ακόμα δεν μπορεί για τον Γιώργο. Νομίζω αυτό είναι που εν τέλει της χαρίζει και το ροζ φύλλο σήμερα. Το τελικό σκορ με να μάθουμε 1-10 απομένει. Μιας μετεράκι ο ρίζος άστοχος. Μπάλα στο Μανίκα. Κοψιδάς, Μπουρλός, σκοτεί για δύο, θα αστοχίσει. Μπάλα εκτός αγωνιστών ορίων, κατοχή του Μπάζερ Ρίτερς.
προηγούμενη αγωνιστική να πούμε ότι οι Buzzer Eaters θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Gangsters. Από την άλλη με τους Brooklyn Pets θα παίξουν οι Harlem. Ακόμα έτσι λέει εκείνους. Μισό λεπτό απομένει. Κάποιος κοψιδάς, ακόμα δύο πόντι. Νομίζω πάει εξήμπητος για τον MVP ο Γιώργος. Έχει βάλει 10 πόντι στην τελευταία περίοδο. Νομίζω τελευταία επίθεση. Αρβανίτης θα περάσει, αλλά θα αστοχίσει. Λοιπόν, ο Κάτζιος, τέλος παιχνιδιού, 47-67, πέμπτη νίκη για τους Harlems.